τις σύντομες μελέτες που έχει στο βιβλίο του «Πνευματικά γυμνάσματα» ο Άγιος Νικόδημος, τις οποίες ονομάζει «Φυλακτήριο της ψυχής» και είναι διαμερασμένες εις πάσαν ημέραν του μηνός, σε κάθε μέρα του μήνα. Λέγει λοιπόν για την πρώτη ημέρα την αξία της σωτηρίας ας μελετήσουμε. Και πρώτη σκέψη, η σωτηρία είναι μια υπόθεση απόλυτα δική μου. Αν εγώ δεν ενδιαφερθώ για αυτήν, ποιος άλλος θα ενδιαφερθεί για μένα? Και πράγματι έτσι είναι. Αν κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί για τη σωτηρία μου, αυτός θα πρέπει να είναι ο εαυτός μου. Δεύτερον, είναι υπόθεση δική μου, όλης μου της ψυχής και όλου του σώματος. Εάν εγώ δεν την εξασφαλίσω, ποιος θα την εξασφαλίσει? Είναι πραγματεία η δική μου. Είναι σαν μια καλή εμπορία. Είναι υπόθεση που αφορά το σώμα και την ψυχή. Εάν εγώ δεν την βεβαιώσω, εάν εγώ δεν ζήσω έτσι ώστε να έχω αγαθές ελπίδες για αυτήν, τότε ποιος θα μπορέσει να την βεβαιώσει για μένα, να την εξασφαλίσει για μένα? Τρίτη σκέψη. Είναι υπόθεση η οποία δεν αφορά μόνο κάποια χρόνια, αλλά όλους τους αιώνας. Αφορά στην αιωνιότητα. Εάν εγώ δεν την ενεργοποιήσω, ποιος θα την ενεργοποιήσει? Εάν εγώ δεν ενεργήσω όπως πρέπει, έτσι ώστε να την εξασφαλίσω, ποιος θα μπορέσει να ενεργήσει για μένα, έτσι ώστε να επιτύχω τη σωτηρία μου? Τι κάνω λοιπόν? Γιατί δεν προσέχω ολότελα στην σωτηρία της ψυχής μου? Δεν έχω άλλο πολυτιμότερο από αυτή την ψυχή. Δεν έχω άλλο πιο άξιο από αυτήν την αθάνατη ψυχή. Επομένως, εάν την χάσω μία φορά, έχασα αιώνια το σπουδαιότερο αγαθό. Πρόσφερε, καταλήγει ο Άγιος, σε αυτή τη μικρή μελέτη για την αξία της σωτηρίας, πρόσφερε, λέγει, στην Αγία Τριάδα, μέσω της Παρθένου και του Αγγέλου που σε διαφυλάσσει και του συνωνύμου σου ή άλλου Αγίου, τον οποίον έχεις προστάτη, κάθε σου έργο. Για να γίνεται αυτό, για τη δόξα του Θεού, για τη σωτηρία της ψυχής σου, μη χάνεις δευτερόλεπτο. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι ποιείτε, οτιδήποτε κάνετε, εις δόξα Θεού ποιείτε, λέει ο Απόστολος, να το κάνετε για τη δόξα του Θεού. Ας δούμε και τη δεύτερη ημέρα, που έχει μια μικρή μελέτη ο Άγιος για το αβέβαιο της ώρας του θανάτου, το οποίο βέβαια συνδέεται με τη μελέτη αυτή για την αξία της σωτηρίας μας. Εκδόθηκε απόφασης, πρέπει να πεθάνω, αλλά δεν γνωρίζω τον χρόνο. Μπορεί να πεθάνω αυτή την ημέρα, αυτή την ώρα. Κάθε στιγμή μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν γνωρίζω όχι μόνο τον χρόνο, αλλά ούτε και τον τόπο, ούτε και τον τρόπο. Μπορεί να πεθάνω ή εκεί που κοιμάμαι, ή εκεί που βαδίζω, ή εκεί που στέκομαι και σε οποιοδήποτε τόπο ζω. Αλλά και τον τρόπο, όπως είπαμε, δεν γνωρίζω. Μπορεί να πεθάνω αδιόρθωτος σε αυτήν ή εκείνη την αμαρτία και αμαρτάνω με τόση χαρά και αφοβία, πώς μπορώ να το κάνω αυτό και πέφτω ξανά με τόση ευκολία και δεν αποφεύγω κάθε τι αμαρτίας? Ποια πίστη είναι η δική μου? Πράγματι, από το πώς συμπεριφερόμαστε κρίνεται η πίστη μας. Εάν όλα αυτά είναι αληθινά,
Εάν όντως δεν γνωρίζουμε την ώρα και τον τόπο και τον τρόπο του θανάτου, γιατί άραγε αμελούμε ή γιατί συνεχίζουμε να μένουμε αδιόρθωτοι. Αποφάσισε, καταλήγει ο Άγιος και σε αυτή τη μελέτη, να μην χάσεις τον καιρό, γιατί ο καιρός, ο χρόνος, είναι ένα μεγάλο μέσο για να ζήσεις ενάρετα. Μας δόθηκε από τον Θεό ως ευλογία ο χρόνος αυτής της επίγειας ζωής μας και δεν πρέπει να τον χάσουμε, γιατί αξιοποιώντας τον θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Να έχεις καθορισμένες τις πράξεις της ημέρας, να έχεις ένα καθημερινό πρόγραμμα, να ξέρεις κάθε στιγμή τι έχεις να κάνεις. Εκείνη η ώρα την οποία χάνεις μπορεί να είναι η τελευταία της ζωής σου και εκείνη η ώρα την οποία χρησιμοποιείς σωστά μπορεί να σου προξενήσει την αιώνια σωτηρία της ψυχής σου. Λοιπόν, έχοντας πάντα υπόψη σου το αβέβαιο της ώρας του θανάτου, μη χάνεις καιρό. Αξιοποίησε τον χρόνο έχοντας ένα σταθερό καθημερινό πνευματικό πρόγραμμα, έτσι ώστε να επιτύχεις τη σωτηρία σου. Το δεύτερο ημοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.